λόγια. Καλησπέρα, χαίρετε. Καλησπέρα. Χαρά μας και τιμή μας για όλα αυτά που έχετε κάνει, πραγματικά. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Έτσι, αγάπη μου! Καλησπέρα. Τα θερμά μας, συγχαρητήρια. Μπράβο σε όλους σας σήμερα για αυτό που κάνατε. Μπράβο, μπράβο. Καλά. Χίλια μπράβο. Κάθομαι εδώ. Σωστάρι σας, το έχεις τον Αλφα. Ναι, θα μπερδεύουμε καμιά φορά. Δεν έχει σημασία. Είναι και το ραδιόφωνο του Αλφα εδώ. Όλοι είμαστε μια παρέα, γιατί σε τέτοιους αγώνες... Έτσι. Όλοι πρέπει να είμαστε ένα, γιατί αν δεν είμαστε ένα... Δεν γίνεται τίποτα ποτέ. Θα πέσει ο Ανδρέας, θα μας πλακώσει. Κατάλαβες? Και ονοώ νοήτο. Να πω ότι ήμασταν και στο Μέγαρο Μουσικής, παρέα, και είδαμε αυτή, είχατε μια πολύ ωραία όλοι βραδιά. Όλοι ήμασταν παρέα. Όλοι. Μια υπέροχη βραδιά, η παρουσίαση του Σπύρου. Που ήταν τόσο τρυφερό. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο, κύριε Γιαννόπουλε, πραγματικά. Για να Βάνα, γίνει αυτό. Να πω κάτι, έτσι που το νιώθω για τη Βάνα. Η Βάνα είναι έτσι. Πολύ καλή μάνα και δεν είναι μόνο καλή μάνα. Ξέρει να γίνεται σε εισαγωγικά μάνα και για τα άλλα παιδιά. Και το νιώθω, Βάνα, με αυτό και το λέω γιατί σε ξέρω πολλά χρόνια και ξέρω ότι όσες φορές χρειάστηκε να πας στα Γιάννενα για ένα φιλανθρωπικό σκοπό, να πας σε κάποια άλλη πόλη, ήσουν πάντα εκεί, κοντά στα παιδιά. Και τώρα στο Δήμο που είσαι, πάλι κάνεις πράγματα για τα παιδιά. Δεν θέλω εγώ να πω για μένα, εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε όλοι εμείς. Θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω. Και εμείς κάτω στο Δήμο, ο καθένας κάνει τη δική του προσπάθεια. Στη Γλυφάδα, λοιπόν, έχουμε ένα εξαιρετικό νοσοκομείο, το Μετεραναίο. Χθες πήγαμε κάποια παιδιά που δεν μπορούν οι γονείς ανασφάλιστοι. Τα παιδιά. Το ένα λιποθύμησε, το άλλο γονείς είναι και οι δύο άνεργοι. Και μας δίνουν μια μεγάλη αγκαλιά. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε ανθρώπους όπως το Μετεραναίο και την ΕΤΕΚΑ. Βάλαμε πετρέλαιο σε οικογένειες που δεν είχαν. Είδες, και ήρθαν με δύο τηλέφωνα είναι. Και νομίζω ότι είναι χρέος μας να το πούμε αυτό. Μας βοηθάνε. Και ξέρετε, δεν χρειάζονται χρήματα. Λίγο χρόνο. Λίγο από εμάς χρόνο. Δύο τηλέφωνα. Η ΕΤΕΚΑ αμέσως γέμισε πετρέλαιο κάποιες οικογένειες. Το Μετεραναίο πήρε τα παιδιά και τα έκανε δωρεάν. Δηλαδή αυτό για μας. Άρα μου δίνεις την ευκαιρία τώρα να συνδεθώ αν είμαστε έτοιμοι με τον Δημήτρη τον Στρουμπάκο.